Πάνος Γαρουφαλιάς για τη συνέχεια σε μια έκτακτη είδηση και σημαντική. Αφορά στον Ιαννό. Πάνο, καλό μεσημέρι. Και έχουμε στην ουσία καλό την μεσημέρι. Πρώτη καταδίκη του πρώην Περιφερειάρχη του Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών ατόμων. Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, λοιπόν, ανακοίνωσε την απόφασή του το Τριμελές Πλημμυριο Δικείο της Λάρισας για την δίκη που αφορά στον Ιαννό. Θυμόμαστε ότι τότε είχε πλημμυρίσει το Μουζάκι, Καρδίτσα, και μάλιστα στο Μουζάκι είχε χαθεί και μια φαρμακοποιός, ακόμα και, και άλλα δύο άτομα. Έτσι, λοιπόν, οι τέσσερις από τους δέκα καταδικάστηκαν για πλημέλημα. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης, ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, όπως επίσης και δύο στελέχη, ένας προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών για ολόκληρη τη Θεσσαλία, αλλά και ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών, τεχνικών έργων συγκεκριμένα της Καρδίτσας. Αντιμετωπίζουν λοιπόν οι συγκεκριμένοι το πλημέλημα της πλημμύρας από αμέλεια και διαπαραλήψεως. Πρέπει να σας πω ότι όλοι οι κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν για την ανθρωποκτονία από αμέλεια, που ήταν το δεύτερο, η δεύτερη κατηγορία που αντιμετώπιζαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθώς αναμένεται να έχουμε επί της ουσίας ίδια διαδικασία και για τον Ντάνιελ, αλλά και τον Ελίας. Ήταν μια... Γι' αυτό άλλωστε, λοιπόν, Πάνο, ότι... περιμέναμε να δούμε και ποιες θα είναι αυτές οι πρώτες αποφάσεις, ακόμη και αν μιλάμε για πλημεληματικού χαρακτήρα εδώ, όπως και να είναι καταδίκη. Ακριβώς. Δεν στεκόμαστε αυτό, ναι. Παρακαλώ. Να πω ότι η ποινή είναι 15 μήνες με τριετή αναστολή και για τους τέσσερις κατηγορουμένους. Προφανώς είναι εφέσιμη, αλλά είναι η πρώτη απόφαση. Ακολουθούν και άλλου τέτοιου διαδικασίες, όπως είπαμε και για τον Ντάνιελ, αλλά και για τον Ελία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο Γαρουφαλιά.